αυτό που λέει, δεν μίλησες πάλι για το θρίαμβο. Ποιο θρίαμβο, ρε φίλε, σφαγή του καμπανιακού έγινε. Δεν το γελάω. Τι θρίαμβο. Όχι, όχι. Θρίαμβο δεν είναι και αυτό. Θρίαμβος είναι βέβαια, μαγκιάζει. Ναι. Αυτό είναι πολύ καλό. Και καλή ομάδα να έχεις, και τους διαιτητές να έχεις, και το Μαρινάκι να έχεις. Είναι καλό. Και καλή ομάδα έχεις, βέβαια. Φυσικά. Ο πιο δυνατός κερδίζει. Σωστό. Ο νόμος. Εγώ με τον νόμο του ισχυρού. Εγώ με τον νόμο του ισχυρού είμαι, φίλε. Καλά ξηγείς. Όταν έκανε το 7 τον Ολυμπιακό. Γιατί πέρσι. Γιατί. Πώς είπατε. Μπα και μεγάλο στα παιδιά σου, βγάλε και εσύ κανένα χαρτιλίκι, γλύφτη. Για ποιον λέει ο κύριος. Για μένα λε. Και τα αρπάζει, εντάξει. Κοίταξε, φίλε. Είσαι σουπερά. Μπορούμε να κάνουμε διάλογο. Είσαι σουπεράς. Είσαι σουπεράς ή Αριανός. Φίλε και δίμη. Είσαι σουπεράς ή Αριανός. Σουπεράς. Άρα δεν είσαι Αριανός, είσαι σουπεράς. Φίλε, καλοφάγοντα, για χαρά, επόμενη γραμμή. Καλοφάγοντα, φίλε. Μαγκιά σου. Και σε αυτό μαγκιά σου. Μαγκιά σου και σε αυτό, μαγκιά σου και με τον Καρυπίδη, μαγκιά σου όλα. Είσαι μάγκας. Καλοφάγοντα, να είσαι καλά. Ο φίλος σου. Έλα, φίλε. Έλα βρε πουλάκι, να σε ρωτήσω. Ποιο λέει από όλους. Έκανες διαχωρισμό σουπερά με Αριανό. Ναι, το ρώτησα αν είναι σουπερά σε Αριανός, γιατί βγήκε ένας και μου λέει στο ραδιόφωνο. Κάτσε λίγο ρε. Καλά φίλε, χαλάρωσε λίγο. Μη φωνάζεις. Το παιδί είπε είμαι σουπεράς. Κάτσε λίγο ρε. Φίλε, πολιτισμένα μιλάω. Μην καρύγεις. Το... Κάτσε λίγο, όταν σε μιλάω, ναι. Θα κάθεσαι φρόνιμο. Ναι, αλλά να μιλάς φρόνιμα κι εσύ. Κάθε λίγο, ρε! Ωραία, τι κάπησες να κάνεις. Να μιλήσεις το παιδί. Συνέχισε. Θα φας κανένα πλακώνι, θα φας κανένα σούτι, μη πουλάς τρέλα στο λαό του Άρη Ραπτόπουλε. Δεν ξέρω κι εγώ τι θα γίνει. Ο Σαωρίδης ακούει. Εντάξει. Εντάξει, φίλε! Με άψα γάμε! Επόμενη γράμμη. Ωραία, ξεκίνησε. Καλό είναι που ξαναγίνει και ο Αριανός όμως. Καλό είναι. Να βρίζει. Έτσι. Να εκτονώνεται. Έχει, να πρέπει κάποιον να βρει να βρίσει. Τώρα βρίζει εμένα. Εντάξει. Βέβαια, με τον Σκόρδα τα έχει καλά. Με τον, πες το να, με τον Ζαμπέτα τα έχει καλά. Με τον Ματθαίου τα έχει καλά. Με τον Κόντι τα έχει καλά. Δεν βγήκε να φύγει. Έλα, Κόντι! Με τον Νέγρη τα έχει καλά. Με τον Σωρίδη τα έχει καλά. Με μένα δεν θέλατε. Εντάξει, είναι δικαίωμά του. Επόμενη γραμμή, ναι. Ναι. Έλα, Παλάκρα. Πώς, τρίτος. Ορίστε. Έλα, Βίλε. Λοιπόν, έτσι ξαναπεί τίποτα για τον Άρη. Θα έρθουμε από εκεί πέρα, να ξέρεις. Ποιοι είστε εσείς, ρε παιδιά, που θα έρθετε από εδώ. Θα έρθουμε από εκεί, παλιό Φαλάκρα. Μια. Τρίτος. Τέταρτος. Ο ίδιος ήταν. Ο ίδιος ήταν. Πάμε τέταρτη γραμμή. Ρε φίλε. Ωραίο ίντρο, Μάρε. Γάμα εθνική είναι η ομάδα σου. Αυτοί που φάγαν τα λεφτά περνάνε μια χαρά. Εσύ τώρα γιατί γαβγίζει. Φτού και από την αρχή πάλι. Πάνε στην Τζόρτζια εκεί πέρα. 2004. Ναι. Καλό. Φίλε, εκτός από το αποτέλεσμα υπάρχει το αίτιο γενικά στη ζωή. Καλά. Πάμε, ναι. Καλά, ρε αυτό που λέει. Ωπα, γράψε αυτό. Γράψε αυτό. Τι είπε. Πες το ξανά. Εκτός από το αποτέλεσμα στη ζωή υπάρχει το αίτιο. Ωραίο. Καλό. Σωστό. Ναι. Πάμε, κόσμο, ναι. Χωρίς αιτία δεν γίνεται κάτι. Ναι. Καλά, απλά. Άιδε πάλι. Έλα. Άκου, φίλε. Έλα ρε. Πάλι τα ίδια. Έλα. Είμαι εδώ με κάτι ρωσοπότιζα, φίλε. Δεν να περάσουμε ποτέ. Έλα, κλείσε να ρε. Πάμε σε κανέναν άλλο. Πάμε. Έχεις ρωσοπόντιους, και θα έρθεις εδώ. Έλληνες δεν έχεις. Τι διάλο, ματιαγμένοι είστε σήμερα. Θα έρθουν οι Αριανοί με τους ρωσοπόντιους, εδώ τα σπάσουν. Άλλα μέσα. Το Σαωρίδη που τους πήδηξε κανονικά, τους φάγαν τα λεφτά εκεί πέρα με τον Κόντι, δεν τον κάναν τίποτα. Αρθούν εδώ. Η συμπεριφορά αυτή δηλώνει ότι εγώ κυνηγώντας την παλιά εξουσία των Αριανών, εσείς. Κάτσε λίγο, είναι σοβαρό. Κάτσε, είναι σοβαρό, μην κάνεις. Εγώ κυνηγώντας την παλιά εξουσία των Αριανών, χλεβάζομαι από τη νέα τάξη πραγμάτων των φυλάδων του Άρη. Τι σημαίνει αυτό. Ότι αν κάνετε οτιδήποτε, ταυτίζεστε με το παρελθόν. Δεν έχουν μέλλον, άμα γίνονται. Όχι. Ταυτίζεστε με το παρελθόν. Άρα δεν αλλάξατε. Δεν έχουν μέλλον, αυτό σου λέω. Αυτό μου δείχνετε. Α, κάνε το κονέ, sorry. Δεν καταλαβαίνεις τι λέω. Ναι. Αυτοί όλοι οι καινούργοι. Όχι, άλλο. Άκου λίγο. Ναι. Που υποτίθεται διώξαν το παρελθόν και αλλάξανε φιλοσοφία.
Εγώ που κυνήγησα το παρελθόν. Το παλιό κατεστημένο. Το παλιό κατεστημένο δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Με τον Τζαλτήρη τα έχουν καλά. Αυτοί. Με τον. Με τον Τζαλτήρη τα έχουν καλά. Τζαλτήρη σχέση έχει. Με το παλιό καθεστώς. Με τον Κόκκι τα έχουν καλά. Με το παλιό καθεστώς. Επόμενη γραμμή. Πάμε. Βραδόπουλε. Έλα, φίλε. Πού είσαι, ρε, αγόρι μου. Γίνεται να κάνεις πάντα αυτόν τον αρλεκίνο, να είσαι τόσο αρλεκίνος, δε μαλάκα. Ε. Τι είπε ο φίλος. Να είσαι τόσο αρλεκίνος. Συνέχισε, φίλε. Να είσαι τέτοιος κλόουν, γίνεται, ρε, μαλάκα. Πολύ μάγκια σήμερα. Σήμερα σου πρέπει να πέσει όλη τηλεφωνικά. Έχουμε πέσει. Ρε 300 ευρώ σας πήγε ο Τσίπρας στο μισθό. Ψηφίσατε μνημόνιο, ρε κοροϊδά. Κάπου πρέπει να ξεσπάσει και ο φορολογούμενος. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Αριανός από Μενεμένη παίρνω τηλέφωνο. Ωραίος. Λοιπόν. Από τη Μενεμένη. Να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Από τη Μενεμένη. Μενεμένη, ναι. Από τη Μενεμένη, σε. Από τη Μενεμένη παίρνω. Καλά, μη φωνάζεις. Τι φωνάζεις, ακούμε. Που φώσερα αυτό. Τα γεράματα τι. Άκουσα με λίγο, σε παρακαλώ. Για να βάλουμε τα πράγματα με τη σειρά, έχεις κανένα πρόβλημα με το σουπιστέα. Τι πράγμα? Έχεις κανένα πρόβλημα με τους οργανωμένους του ΑΕΟΣ? Όχι, ποτέ δεν είχα. Με τους καινούργιους ποτέ, με τους παλιούς είχα. Γιατί θες τώρα να διχτάσεις μια κατάσταση σου εντεκαλά? Φρε, δεν ασχολούμαι. Ο Άρης βγήκε, εγώ με την εκαθάριση ασχολούμαι. Αυτούς δεν ασχολούμαι. Εγώ ασχολήθηκα με τους παλιούς τελείως, δεν ασχολούμαι. Ούτε ξέρω ποιοι είναι αυτοί. Εγώ ήξερα ότι διοικήσανε. Η εκαθάριση και μετά. Η εκαθάριση, βλέπω ότι ο Σκόρδας με τον Άρη την μπλοκάρει. Δεν ξέρει την εκαθάριση του Άρη, ρε αυτό. Στάσου, ρε φίλε, κάτσε μισό λεπτό. Μη καμπίζει. Δεν ξέρει τώρα την εκαθάριση. Η εκαθάριση. Σταμάτα, ρε, με το Σκόρδα είσαι. Τι είσαι, συνέντρο του Σκόρδα είσαι. Εσένα σε νοιάζουν τα σπίτια του Σκόρδα ή η ομάδα σου? Εμένα με νοιάζει η ομάδα. Αυτό ακριβώς λέω. Λέω λοιπόν ότι τα ρεπορτάζ του Άρη δεν λένε ότι πάει και μπλοκάρεται η εκαθάριση. Δεν φαίνεται πουθενά. Το λέω εγώ. Θα με βρεις και γι' αυτό. Βρίσε με, ρε φίλε. Βρίσε με, να. Βρίσε με, έλα. Βρίσε με, εγώ σου ακούω. Εγώ σου είπα ότι μαθαίνω ότι δεν πάει να μπλοκάρεται. Δεν θέλω να διχάζεις μια κατάσταση, βρε βράδυ. Άντε πάλι. Ποιο διχάζω, ρε φίλε, εγώ. Σου λέω ότι η εκαθάριση. Διχάζει τον κόσμο του Άρη. Ο κόσμος του Άρη ήταν διχασμένος χρόνια, ρε φίλε. Δεν χρειάζομαι εγώ να το διχάσω. Πώς? Γιατί μας εξαχλειώνεις? Εγώ σε διχάζω, ρε φίλε. Αν είναι δυνατό, ρε παιδί μου, με σένα. Δεν καταλαβαίνω. Δεν έχουμε κιόλας τι θα λες. Ρε φίλε, σχολείο πήγες. Θα τα πούμε τι θα λες. Ρε χρυσέ μου, σχολείο πήγες. Άντε πάλι. Καταλαβαίνεις τι λέει. Ρε φίλε, εγώ σου μίλησα για την εκαθάριση. Τι σχέση έχει ο κόσμος? Ρε αυτό που λέει τώρα, μην υπερφορτώνει. Δηλαδή μαζί μιλάμε χωρίς να καταλαβαίνω. Γι' αυτό λέω, ναι. Μισό λίγο, φίλε, να δω αν καταλαβαίνω. Για να μπω στη μέση. Ρωτάει γιατί είπε στον άλλον, προφανώς, διχάζει με αυτό που είπες ότι είσαι σουπεράσει αργανός. Χρόνια το έλεγα αυτό. Πέρα να πούμε. Τι είπες? Θες να σου πω το λόγο που το έχω πει. Όταν λοιπόν πριν 10 χρόνια, πόσο ετών είσαι εσύ, πιτσιρικάς από εδώ. Άκου εδώ, ρε, περίμενε, ρε. Ήρθανε λοιπόν κάτι σου παράδεισο. Σταμάτα να σου πω, ρε. Ρε εσύ, μη με εξαγριώνεις και εμένα. Γιατί αν έρθεις, λες, γιατί θα φωνάξεις κόσμο. Αν έρθεις μόνος σου να μαλώσουμε, θα σε πρίξω. Εγώ εσένα. Μη με εξαγριώνεις και εμένα. Δεν είσαι λιγότερο τρελός από μένα, ρε. Το καταλαβαίνεις. Δεν είσαι λιγότερο τρελός από μένα. Κάτσε να μιλείς σαν άνθρωπος. Σου μιλάω και σου λέω, η εκαθάριση στον Άρη δεν προχωράει. Γιατί ο Σκόρδας, ο φίλος ο παλιός, την μπλοκάρει. Τι κακό είπα, ρε.